Λάκη, Λάκη, πού πήγες σήμερα? Πού πήγες σήμερα, Λάκη? Λάκη, πού πήγες σήμερα? Πού πήγες σήμερα, 3η 27 Δεκεμβρίου 2022? Πού πήγες σήμερα? Πες στον κόσμο που πήγες. Σήμερα, Λάκη, πήγες στη Λευκοσία. Πήγες στην παλιά πόλη, όπου συναντήσαμε τον Λάζαρο. Ναι, ο Λάζαρος ήρθε από τη Λεμεσό μαζί με την Παναγιώτα και τον αδερφό της Παναγιώτας, τον Νικόλα. Ναι, και πήγαμε και φάγαμε στο Λιβανέζικο εστιατόριο και μετά τα αγόρια με βοήθησαν να βάλουμε το κάλυμα για τα, για τα καθίσματα του αυτοκινήτου που αγοράσαμε. Αγοράσαμε, το παραγγείλαμε, αλλά μας το έκανε δώρο ο Λούις. Μας το έκανε δώρο. Λέει ότι είχε δύο στο δικό του αυτοκίνητο για τα δικά του τα σκυλιά και μας το δώσε το ένα δώρο. Ο Λούις ο Σαλής, ναι. Και μου το έβαλαν τα γόρια. Και μου λέει ο γιος μου, άργησες λιγάκι. Άργησες λιγάκι να βάλεις αυτό. Και πρόλαβε και έφαγε τα καθίσματα. Πρόλαβες και τα έφαγες, βρε. Θα σας δείξουμε ορισμένα πλάνα. Που περπατάμε με τον Λάζαρο, την Παναγιώτα και τον Νικόλα στη παλιά πόλη της Λευκοσίας. Πώς το ασφάλιπετε έτσι? Στην παλιά πόλη της Λευκοσίας και στην πλατεία Ελευθερίας, μέρος της πλατείας Ελευθερίας. Θα δείτε, το οποίο έχει σχεδιάσει όμως πολύ επιτυχημένα επί ο Λάζαρος, η μακαρίτισσα η Ζαζά Χατίτ, η οποία ήταν πολύ γνωστή αρχιτέκτονας. Ήταν η αρχιτέκτονας των Καμπυλών, έτσι το ονόμασε ο Λάζαρος. Γιατί κάπου είχε διαβάσει πρόσφατα για ένα τρίβλου που θα πήγαινε για τη Ζαζά Χατίτ και το έργο της. Λοιπόν, έτσι περάσαμε εμείς σήμερα. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πώς πέρασατε εσείς? Μιλέτε το αγόρι μου παχύ. Χαιρετά τον κόσμο. Ο κουτσόμπολες σκύλος. Είπατε. Έτσι, Λάζαρε, πιέτσο, εσύ ένα μποδιαλαδάκι να βάλεις την... να βάλεις το καλαθάκι την Άιβη και απιέννης. Το είναι το παλιό δημαρχείο της Λευκοσίας, το παλιό εγκλωθεί. Προσάζουν τώρα, έτσι, ως το κύριο το κτίριο τζάμε ήταν αρχικά μόνο. Τα τείχη και τα μήτα χωράφα. Είδες πόσο μαρμαρόν έβαλα. Να κοπρόσκυλο, δεν τους πάει. Δεν ξέρε πάει ίσα. Είτε λαγωνικό. Και τούτος έπιεννε έτσι. Ξέρεις γιατί πας είναι έτσι όμως. Πας για να... επειδή είναι λαγωνικά, μυρίζουν για να δουν πού είναι το θύραμα. Εντάξει, ρε, δεν είναι ιστορία. Και λίγο
είσαι ένα όμορφο σκυλάκι και σου λένε ένα τίποτα. Ναι, 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 ναι.